Θα μιλήσουμε τώρα στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον κύριο Λεωνίδα Μπακούρα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, ΕΔΑ ΘΕΣ δηλαδή. Με τον κύριο Μπακούρα έχουμε να πούμε πολλά και για το θέμα που μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Αλλά δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, κύριε Μπακούρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, από αυτό το θέμα το ενεργειακό ή να ξεκινήσω από το χθεσινό, επειδή όλοι γνωρίζουν ότι είστε ένθερμος υποστηρικτής, να το πω έτσι, κομψά στον αέρα του Άρεος, της ομάδας του Άρεος. Το ενεργειακό είναι για όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσω. Το θέμα δεν είναι μια αδικία που, εντάξει, δεν πρέπει να το συζητάμε. Θα το πούμε στο τέλος, ναι. Το θέμα που μας αφορά όλους, έχει τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος, το κακό που γίνεται στην Ουκρανία και έχει αντίκτυπο φυσικά και σε όλους τους υπόλοιπους. Ο πιο αρμόδιος να μιλήσει για αυτό το θέμα και να μας δείξει, όχι να μας καθησυχάσει, απλά να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, είστε εσείς. Και σε ευχαριστώ που δεχτήκατε κιόλας να βγείτε. Και εγώ ευχαριστώ. Εμείς έχουμε 21 χρόνια που διανέμουμε φυσικό αέριο, ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα δεν είναι κάτι ούτε που συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι μια παγκόσμια κρίση η οποία οδηγεί τις τιμές των πετρελαιοειδών σε δυσθεώρατα ύψη και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί κανείς. Ούτε η παγκόσμια αγορά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, όχι η Ελλάδα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το περιμέναμε, ναι, τόσο βαθύ μετά την πανδημία. Την πανδημία δεν την πρόβλεψε κανείς. Ναι. Αυτό το φαινόμενο μέχρι ένα σημείο ίσως έπρεπε να είχε προβλεφθεί ότι θα υπάρχει μια ανάκαμψη, θα υπάρχει μια ζήτηση. Εδώ είναι ένας προμηθευτής από τη μια πλευρά και ζήτηση από την άλλη πλευρά. Αν δεν βρεθούν αυτή η φόρμουλα επικοινωνίας μεταξύ του προμηθευτή που είναι ο Ρώσος και του καταναλωτή που είναι η Ευρώπη, δεν θα λυθεί αυτό το θέμα άμεσα. Έρχεται και αυτός ο πόλεμος, ο οποίος δημιουργεί παράξενες συνθήκες, αμφιβολίες, αβεβαιότητες, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο κλίμα και φτάσαμε στο πικ. Το πικ είναι τώρα. Το πικ των τιμών, το πικ της αγοράς. Σίγουρα μια διπλωματία στις επόμενες μέρες και μια επίλυση που ευχόμαστε όλοι, γιατί κανείς δεν εύχεται να υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα φέρει και αποκλιμάκωση σιγά σιγά των τιμών για να επανέλθουν σε επίπεδα φυσιολογικά. Το αέριο δηλαδή που έρχεται στην Ελλάδα, που έρχεται 40% έρχεται από τη Ρωσία. Το 40%? Το 40%. Στην αρχή όταν κάναμε τους αγωγούς ερχόταν το 100%. Μετά ερχόταν το 65%. Ναι. Σήμερα η Ελλάδα παίρνει το 40% από τους Ρώσους, παίρνει από το Αζερμπαϊτζάν κάποιες ποσότητες, ναι, και παίρνει και πολύ υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ίσως τα τρία τελευταία χρόνια που πέρασαν έπρεπε, για να μην εξαρτιόμαστε πάντα από τους Ρώσους, όχι μόνο εμείς και η Ευρώπη, να μπορέσουμε να φέρνουμε και άλλα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τώρα κατασκευάζεται το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, ναι, όπου και αυτό θα δέχεται φορτία υγροποιημένου αερίου. Αν καταφέρουμε να κάνουμε και την αποθήκη της Καβάλας, τα επόμενα 2-3 χρόνια, ναι, μπορούμε να φύγουμε από την εξάρτηση του Ρώσου, δηλαδή να μην είμαστε και να εξαρτιόμαστε από έναν μεγάλο προμηθευτή. Και να παίρνουμε το αέριο από πού, ας πούμε. Αυτό το 40% να καλυφθεί. Από το Κατάρ, από την Αλγερία, από την Αμερική, από σποτ, ανάλογα με την τιμή που συμφέρει. Γιατί όταν έχεις έναν προμηθευτή, η Ευρώπη δηλαδή, που έχει έναν προμηθευτή τώρα μεγάλο, όπως είναι η Γκασπρόμ, ναι, γι' αυτό περνάει αυτά τα οποία περνάει η Ευρώπη. Α, γιατί ο μεγάλος προμηθευτής είναι η Γκασπρόμ και... Το 40% στην Ευρώπη το δίνει η Γκασπρόμ. Και αυτό το απειλητικό που ακούω τελευταία, ότι θα κλείσουν, ας πούμε, τη στρόφικα, πώς το λένε αυτό. Τι πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, αν γίνει κάτι τέτοιο. Αν... Τώρα είμαστε σε μια περίοδο, τι να πούμε, δηλαδή το Μάρτιο, ναι, όπου πάμε προς το τέλος, ας πούμε, του χειμώνα. Ναι. Οι καταναλώσεις σιγά σιγά, παράδειγμα, εμείς είχαμε σαν ΕΔΑ Θεσσαλονίκη ποσότητες 100 εκατομμύρια τον Γενάρη, 80 το Φλεβάρι, τώρα θα έχουμε 60 το Μάρτιο, 40 τον Απρίλιο. Οι καταναλώσεις έτσι πάνε και στην Ευρώπη, αρχίζουν πέφτουν σιγά σιγά αφού φεύγει ο χειμώνας. Mm. Δεν πιστεύω να δημιουργηθεί πρόβλημα εφοδιασμού της χώρας μας. Ήδη παρήγγειλαν πολλά φορτία υγροποιημένο φυσικό αέριο στη Ρεβιθούσα έξω από τα Μέγαρα εκεί,
μπαίνει στο δίκτυο, δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα εφοδιασμού. Το πρόβλημα είναι οι τιμές και πώς τα νοικοκυριά και πώς και οι βιομηχανίες. Γιατί εδώ έχουμε και τις βιομηχανίες οι οποίες μετά τον Απρίλιο θα συνεχίσουν να έχουν μεγάλη ζήτηση φυσικού αερίου. Να υπάρχει ένα ενεργειακό κόστος που μπορούν στην παγκόσμια αγορά να είναι ανταγωνιστικές και να μην περάσουν σε δύσκολες οικονομικές. Τώρα, όταν μιλάμε για αυξήσεις τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι είδους, δηλαδή σε ποσοστό, πόσο έχουν αυξηθεί τα πράγματα? Με μέχρι 34% την ημέρα. Δηλαδή γίνεται ο πόλεμος, η αύξηση είναι 34% σε μια μέρα. Σίγουρα δεν περνάει στον καταναλωτή σήμερα αυτή η αύξηση. Αυτές οι αυξήσεις σε μέσο όρο μπορεί να περάσουν μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες. Καταλήγουν στον καταναλωτή όμως, κύριε Μπακούρα. Δεν γίνεται. Εδώ είναι μια τιμή η οποία είναι η χρέωση του αγωγού φυσικού αερίου που έρχεται, παράδειγμα, από τη Ρωσία, η χρέωση η δικιά μας που είναι ρυθμισόμενη, που δεν ανεβαίνει, και είναι και η χρέωση χοντρεμπορίας. Η χρέωση χοντρεμπορίας, το φυσικό αέριο είναι όλο εισαγόμενο στην Ελλάδα. Άρα μόλις ανεβαίνει η τιμή, περνάει στον τελικό καταναλωτή. Βέβαια, έχει επέμβει η πολιτεία, δίνει 20 ευρώ τη μεγαβατόρα σε όλους τους καταναλωτές, αλλά και πιστεύω τα δημοσιονομικά της Ελλάδος δεν μπορούν να βγουν και πάνω από 4-5 δις το χρόνο για βοήθεια. Αύξηση... Εκεί εδώ πρέπει να βρεθεί ένα θέμα ευρωπαϊκό. Να είναι ένα ταμείο ανάκαμψης, όπως είναι το ταμείο ανάκαμψης μετά την πανδημία, να υπάρχει το ταμείο ανάκαμψης ενεργειακής κρίσης. Να βοηθήσουν τους καταναλωτές η Ευρώπη. Ναι. Πιστεύω θα γίνει. Πιστεύω θα το κάνουν. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί γονατίζει όλος ο κόσμος. Από τον οικιακό, τον εμπορικό, τον βιομηχανικό. Να σας πω, η αύξηση στην τιμή είναι μια ερώτηση ίσως και με αφέλεια, αλλά η αύξηση στην τιμή είναι μόνο για το αέριο που έρχεται από τη Ρωσία ή γενικότερα ό,τι παίρνουμε εμείς έχει αυξηθεί? Όχι, όχι, είναι αυξημένο από παντού. Είναι αυξημένο από εδώ γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο παίρνουμε σήμερα καράβια spot, είναι αυξημένη η τιμή διότι δημιουργούνται μεγάλες απαιτήσεις και στην Κίνα, στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενέργειας αυτή τη στιγμή. Διότι ανακάμπτουν οι οικονομίες. Αυτή τη στιγμή, αυτό ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο βέβαια. Από το Σεπτέμβριο, Και σιγά σιγά η κρίση δεν είναι τυχαία όπου ο πόλεμος έρχεται το Φεβρουάριο. Δηλαδή μέσα στο χειμώνα, μέσα στη μεγάλη ζήτηση. Ναι. Δηλαδή, εσείς... Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα πιστεύω των 21 ετών που είδε ο κόσμος, γιατί εμείς κοιτάμε και τον κόσμο που συνεχίζει να εμπιστεύεται το αέριο, γιατί καταλαβαίνει ότι και το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα είναι ένα 40, ένα 30, ένα 35. Το υγραέριο έχει και αυτό την τιμή. Δεν είναι, είναι τα πετρελοειδή, δεν είναι το φυσικό αέριο. Πάντως η αλήθεια αυτό είναι, ήταν... είναι κάτι παροδικό. Πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μετά τη διαμεσολάβηση, αν υπάρχει τελικά μια λύση στην Ουκρανία, γιατί και πρέπει να βρεθεί μια λύση, θα είναι το πικ τώρα και θα αρχίζει να αποκλιμακώνεται η τιμή και να πάμε προς το καλοκαίρι σε τιμές που να μπορούν να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της χώρας. Πάντως και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, κύριε Μπακούρα, στα γραμματοκιβώτια έρχονταν οι λογαριασμοί αυξημένοι, αρκετά αυξημένοι. Και πριν τον πόλεμο εννοώ. Τα νούμερα ήταν λίγο μεγαλύτερα. Το 20 δεν υπήρχε ζήτηση φυσικού αερίου. Το 20 δεν υπήρχε πουθενά ζήτηση, ήταν πολύ χαμηλή η τιμή του φυσικού αερίου. Δηλαδή εκεί στο hub που γίνεται η εικονική τιμή της Ολλανδίας, είχε 10 ευρώ η μεγαβατόρα και σήμερα έχει 170 ευρώ η μεγαβατόρα. 10 ευρώ είχε και τώρα έχει 170. Τότε. Το 20. Το 20 δεν λέτε το 1920, το 2020 λέτε. Αυτό είναι. Το 2020. Πριν δύο χρονάκια. Ούτε το αέριο στο τελικό καταναλωτή, επειδή δεν υπήρχε ζήτηση, ήταν 45 λεπτά. Όπως το πετρέλαιο, ας πούμε, λέμε, ήταν 45 λεπτά. Ένα λίτρο πετρέλαιο ήταν 0,45 λεπτά το κυβικό αερίο. Και σήμερα πάει 1,30. Αυτή είναι η τιμή, αλλά δεν είναι η τιμή η οποία κάτι άλλαξε η Ελλάδα. Εδώ είναι η τιμή εισαγωγής, χοντρεμπορίας, τιμή αγοράς πετρελοειδών. Φοβερό. Κλείνουμε με το μείον 6 ή συν 6 τώρα και γενικότερα θέλω ένα σχόλιο μικρό από εσάς για τον... Μετά από τόσο που περάσαμε εμείς αυτά τα χρόνια, είμαστε ήρωες. Αυτοί που στηρίζουν τον Άρη είναι ήρωες. Τόσα χρόνια τρέξαμε, γάμα εθνική, βγάλαμε την ομάδα, ξεκινάμε μια χρονιά, πάμε καλά,
Έρχεται το μείον 6, ταλαιπωρία. Ναι. Τελικά δικαιωθήκαμε και πιστεύω ότι δίκαια η ομάδα πήρε το. Γιατί όπως λένε όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, mm-hmm. οι αγώνες πρέπει να παίζονται στα γήπεδα, όχι στα γραφεία. Ε, βέβαια, στα γήπεδα. Η ομάδα είναι όλα καλή φέτος. Είναι καλή φέτος η ομάδα, λέτε. Τώρα θα μπήκε και στα play-offs. Η ομάδα είχε πρόβλημα φέτος. Είχε. Είχε πρόβλημα. Φαινόταν το πρόβλημα, δεν είναι καταρχάς εγώ που δεν ήμουν προπονητής, ήξερα πώς θα παίξει την κυρία. Τέλειο. Ήταν προβλέψιμος δηλαδή ο Άρης. Ήταν προβλέψιμος δηλαδή. Ξέραμε πώς θα παίξει, άρα και ο προπονητής από την αντίπολη ομάδα μας έπαιζε όπως ήθελε. Τώρα πιστεύω να πάμε καλύτερα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο πάλι είναι εκεί οργάνωσης, προϊόν, ΠΑΕ, brand name. Αν θέλουν, ναι. Είναι τυχαίο που στην Ευρώπη κανένας δεν ζητά τα δικαιώματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κανένας. Τι εννοείται, κανένας άλλη χώρα... να δείξει αγώνες. Α, να αυτό, δηλαδή, ένα κράτος να δείξει όπως δείχνουμε εμείς την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αγγλία. Κανείς δεν ζητάει τα δικαιώματα να προβάλλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κατάλαβα. Εγώ πήγαινα στη Φιωρεντίνα γιατί ζούσα στη Φλωρεντία και πήγα πριν 15 χρόνια την Κυριακή 3 η ώρα γιατί νόμιζα ακόμη ήμουν φοιτητής να πάρω εισιτήριο. Και μου είπαν ότι το εισιτήριο το παίρνεις μέχρι το Σάββατο. Είναι ηλεκτρονικό το εισιτήριο. Ναι. Δεν μπορείς να το πάρεις την Κυριακή. Εσείς πού πήγατε, έξω από το γήπεδο πήγατε? Έξω από το γήπεδο γιατί θυμόμουν όταν ήμουν φοιτητής πηγαίναμε 3 η ώρα και 5 η ώρα βλέπαμε τον αγώνα. Ναι. Πάω 3 η ώρα εκεί, βλέπω κλειστά όλα τα εκδοτήρια. Ρωτάω και μου λένε πριν 15 χρόνια αυτό. Όχι λέει. Το εισιτήριο το παίρνεις μέχρι το Σάββατο, είναι ηλεκτρονικό, ελέγχεται. Έτσι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θα λύμουμε τώρα. Θα πάμε στο γήπεδο να περπατήσουμε, να βρούμε το φίλο μας. Ναι. Ή να τον μιλά στον άλλον ανάλογο με το τι ομάδα είναι. Αυτό μάλλον δεν υπάρχει τίποτα στο μυαλό μέσα. Ναι, κύριε Μπακούρα, έτσι είναι όπως το λέτε. Εσείς πηγαίνετε στο γήπεδο ακόμα? Πηγαίνω. Δεν πήγα. Πολλές φορές δεν πήγα. 2-3 αγώνες. Αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να πηγαίνεις και να χαίρεσαι. Ναι, αυτό είναι. Όχι να φοβάσαι. Να περπατάς στον δρόμο, να γελάς, να πιεις έναν καφέ. Αυτό είναι το γήπεδο. Να χάσεις, να κερδίσεις. Μα είναι δυνατόν να χάνεις και να πετάς καρέκλες μέσα στο γήπεδο? Ό,τι να είναι. Δυστυχώς. Ό,τι να είναι. Και φτάσαμε να το θεωρούν και κάποιοι φυσιολογικό, κύριε Βακούρα. Ο άλλος λέει πάει να ξεσκάσει στο γήπεδο. Τι λες, ρε φίλε, πού τα γράφει αυτά? Ναι, πάει να ξεσκάσει. Πάει να ξεσκάσει. Είναι ένας χώρος, λέει, που μπορεί να ξεσκάει ο κόσμος. Τι λες, ρε φίλε, πού το λέει αυτό? Πού το γράφει, να πάω να το δω κι εγώ? Αρένα. Κανονικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπακούρα. Σας ευχαριστώ. Καλά. Μας βοηθήσατε πολύ. Να είστε καλά.